Περίπου στις 6 ώρα το πρωί, τα ξημερώματα σήμερα, ενημερώθηκε η υπηρεσία για πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένους, πλησίοντας προσβλήτας πι, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε. Πράγματι μεταβήκαμε άμεσα εκεί, όπου διαπιστώσαμε ότι ένα διερχόμενο αλυφικό σκάφος έχει περισυλλέξει ένα άτομο, άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στην προβλήτα και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσει στο νοσοκομείο του Άργους. Από εκεί και πέρα λειτουργήσαμε βάσει των σχεδίων που υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις, ειδοποιήσαμε δίτες οι οποίοι έλεξαν την περιοχή, βρήκαν το αυτοκίνητο σε ποιο σημείο υπήρχε, ερεύνησαν τα εσωτερικά του αυτοκίνητου για την ύπαρξη τυχόν άλλων ατόμων, παρά την ενημέρωση που είχαμε από το άτομο που συνελέγει ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα, έχουμε την υποχρέωση να το ελέγξουμε, το κάναμε, δεν υπήρχε πραγματικά άλλο άτομο και με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος ανελκύστηκε στην ξηρά και το αυτοκίνητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να ρωτήσω αν είναι τραυματίας, τι είδατε ψηλά. Νοσηλεύεται, δεν είχε κάτι που να φαίνεται, που να μπορούμε να το διαπιστώσουμε εμείς διαγνωμένου οφθαλμού, όμως το νοσοκομείο του Άργους μας ενημέρωσε ότι εισήχθη και νοσηλεύεται. Έχουμε κάποιο άλλο στοιχείο, είπε κάτι, για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί, αν είχε μέθει. Όχι, δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση σήμερα, η υπηρεσία για αυτό το θέμα δεν ενεργεί προανάκριση. Ναι, με κάλεσε το λιμεναρχείο στις 6 ώρα το πρωί. Ναι, δέχτηκα από το λιμεναρχείο ένα τηλέφωνο στις 6 ώρα το πρωί ότι έπεσε ένα αυτοκίνητο στο πι. Ονομάζομαι Τσολόξος Κωνσταντίνος και έχω κατά ειδικό συνεργείο κάνω έργα από τον Ναύπλιον και πήρα τα πράγματά μου, κατέβηκα στο λιμάνι. Ψάξαμε, έκανα ένα ψάξιμο στο βυθό. Βρήκαμε με δύο αυτόπτες μάρτυρες που ήταν δύο ψαράδες λίγο μακριά και μας είπανε περίπου το σημείο. Ψάξαμε και το βρήκαμε. Και τώρα κάναμε την άλλη όπως βλέπετε. Δύσκολο. Κοιτάξτε, είτε, επειδή το λιμάνι του Ναυπλίου δεν έχει ορατότητα καθόλου, είναι δύσκολο γιατί πάμε με την αφή. Έχουμε 10 πόντους. Ήταν δύσκολο. Πόσο βάθος ήταν? Ήταν 7 μέτρα. Αρκετά βαθιά. Εντάξει, το βάθος δεν είναι πολύ, αλλά δεν υπάρχει ορατότητα. Δεν είναι καθαρά τα νερά για να τα δούμε. Γιατί είναι βρώμα στο λιμάνι, δεν έχει ορατότητα. Καταλάβατε, δηλαδή δεν έχει διάβγεια, δεν είναι όπως είναι άλλη παραλία. Πόση ώρα δηλαδή κάναμε για όλη τη διαδικασία? Για να το βρούμε, κάναμε μια μισή ώρα, εγώ και τα παιδιά. Από τις 6 δηλαδή τελειώσαμε 8 παρά. Πόσοι δίτες μπήκανε? Μπήκα εγώ μέσα στο νερό και ένα δίτης ασφαλείας που ήταν απ' έξω, ο βοηθός μου. Μετά η επίδεση ήρθε, κανονίσανε οι κύριοι να φέρουν τον γερανό και εγώ βούτυξα πάλι για να κάνω την επίδεση και την ανέλκυση. Δεν είχε τραυματίες, δεν είχε? Όχι, γιατί πήρα εντολή από το λιμεναρχείο να ψάξω να βρω θύματα και βρίσκοντας το αυτοκίνητο κοίταξα αν υπήρχε συνοδηγός ή αν υπήρχαν γύρω-γύρω περιμετρικά, πάλι με την αφή, αν υπήρχαν άτομα. Δεν υπήρχε τίποτα, όχι. Μάθατε πως βγήκε οδηγό? Όχι, δεν έχω μάθει τίποτα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.